Λοιπόν, είμαι στο καράβι για σύφνο, απογευματινό δρομολόγιο με ηλιοβασίλεμα, το καλύτερό μου. Φτάσω περίπου κάτι σε 9 εκεί πέρα. Ευτυχώς έχω άτομο να με περιμένει να με μαζέψει από το λιμάνι. Γιατί πάμε κατευθείαν στα εγκαίνια του καινούριου ξενοδοχείου που λέγεται Nival Boutique Hotel. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Έχει τέλεια θερμοκρασία. Πάμε πρώτα στάση Σέριφο και μετά σύφνο. Αυτό είναι. Συνεχίζουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο, καλωσορίσατε στη Σύφνο και στον mystery guest νούμερο 3. Απλά, oh my god. Πήρα και το ποτάκι καλωσορίσματος όπως βλέπετε. Θα το παίξω ψαγμένος και συνηθισμένος σε όλα αυτά. Και όχι ότι έχω έρθει σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στη Σύφνο. Θα είμαι cool, θα κάνω όπως το έχω. Χαίρετε, γεια σας. Κάθομαι για τώρα, παρατηρώ, απολαμβάνω, εκτιμώ την ευκαιρία ότι είμαι στα εγκαίνια του Nival Boutique Hotel Σύφνος. Σας παρακαλώ, μην με τσιμπήσει κάποιος, περνάω καλά, το απολαμβάνω. This is it. Λοιπόν, από εδώ, παιδιά, ο φίλος ο Ηλίας, ένας καταπληκτικός μπάρμαν, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να μου δώσει και αυτά εδώ τα σφινάκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Πρώτη μέρα έχουμε έρθει εδώ πέρα και τα τσούζουμε. Όπως καταλαβαίνουμε, και η φιλοξενία των παιδιών εδώ πέρα είναι καταπληκτική. Λοιπόν, στην υγεία σας και θα τα πούμε σε λίγο ξανά. Παρόλο τον ενθουσιασμό μου, η ώρα έχει πάει 2 το ξημέρωμα. Είμαι πτώμα. Αύριο ξεκινάει μια νέα μέρα στη Σύφνο και θα είναι η μόνη ολόκληρη μέρα που θα περάσουμε στο νησί. Για τώρα δηλώνω dead, καληνυχτίζω και θα τα πούμε αύριο σε μια γεμάτη μέρα με πολλές εικόνες, με πολλά clips και με πολλές όμορφες στιγμές. Θα τα πούμε αύριο. Γιατί είσαι εδώ πέρα? Γιατί με κάλεσες. Έλα. Καλώς σε βρήκαμε. Έπα. Εδώ. Πες το. Καλώς ήρθες στη Σύφνο. Πώς νιώθεις? Καλώς σας βρήκα. Πολύ ωραία. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που βλέπω εδώ και μία εβδομάδα που τον γνωρίζω παραπάνω από, ας πούμε, 20 ώρες. Έχουμε μία ολόκληρη μέρα στη Σύφνο και πρέπει να τα κάνουμε όλα λίμπα. Ωραία. Πρέπει να πατήσω σε νησί πολύ καιρό. 2 χρόνια άνετα. Είμαστε εδώ πέρα πρόεδροι, μπαίνουμε στο πάρκινγκ με το αυτοκινητάκι μας. Ευχαριστώ τη Hotel Operation για άλλη μια φορά που μας δίνει και αυτοκίνητο εδώ στο νησί. Και πολύ όμορφα εδώ θα παρκάρουμε, γιατί έχουμε εδώ και την προεδρική θέση και είμαστε ακριβώς δίπλα στο δωμάτιο στο οποίο μένω για αυτές τις 48 ώρες που βρισκόμαστε στο νησί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κοσμά που ήρθε και μας έκανε join εδώ στη Σύφνο, να μας βοηθήσει και με το content και με την παρέα και με το have funness. Το βράδυ μπορώ να σε δω έτσι εδώ πέρα με ένα κοκτέιλάκι, πες μου ένα κοσμοπόλιταν, να κάθεσαι να αράζεις και να ζεις τη ζωή. Ένα μοχίτο. Και ένα μοχίτο, ό,τι θες. Και γιατί όχι δύο και όχι και ένα μόνο. Exactly. Θέλω να είσαι ειλικρινής. Πόσο douche φαίνομαι στα story τη τελευταία μία εβδομάδα στο Instagram? Πώς φάνηκε το πρωινό? Το πρωινό ήταν πολύ ωραίο. Μια χαρά, φρέσκο. Σε βολέψαμε, δεν μπορείς να πεις. Σε φτιάξαμε. Ποιο είναι το plan, τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα θα μεταφερθούμε στο δωμάτιο για να σας δώσω το challenge της ημέρας.
Λοιπόν, φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα στο βίντεο πρέπει να ξαναβάλουμε ένα challenge για να κάνουμε εδώ στη Σύφνο, για να υπάρχει και ένα ενδιαφέρον μέσα στη μέρα. Έλα, Κοσμά, εδώ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτός είναι ένας τρομερός φωτογράφος. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα η εικόνα. Αυτός είναι ο Γιώργος Οβένιος, ένας φίλος του Κοσμά, γνωστός γνωστών, ένας καταπληκτικός φωτογράφος που είναι εδώ από τη Σύφνο. Τον οποίο σε λίγο θα πάμε να βρούμε, θα πάμε να ευνηδιάσουμε βασικά και θα προσπαθήσουμε να πάμε ακριβώς, ξαναδείξει λίγο, αυτό εδώ πέρα το shot. Αυτό εδώ πέρα το σώτο, αγαπητοί μου φίλοι, είναι πάνω σε ένα βουνό εδώ στη Σύφνο, στον Άγιο Σιμεών. Είναι περίπου 450 μέτρα ψηλά και με το που είδα αυτή τη φωτογραφία είπα σίγουρα ότι πρέπει να δοκιμάσουμε να πάμε να πάρουμε αυτό εδώ το σώτ. Το έχουμε! Πάμε τώρα να ψάξουμε εδώ στην Απολωνία τον Γιώργο, να δούμε αν μπορούμε να τον βρούμε, να πάρουμε την άδειά του να χρησιμοποιήσουμε εδώ αυτό το κλιπ και να πάμε να βγάλουμε μία από τις ωραιότερες φωτογραφίες που έχουμε βγάλει ποτέ. Ξεκινάμε το challenge τώρα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα, βρήκαμε τον Γιώργο, βρήκαμε το signature άτομο του νησιού, τον φωτογράφο της καρδιάς σας. Γιώργο, πρέπει να βγάλουμε αυτή εδώ τη φωτογραφία σήμερα. Πιστεύω θα την κάνεις και πολύ καλύτερα. Πιστεύεις το έχουμε. Αυστηρά. Και σήμερα προβλέπετε και πολύ καλό sunset σήμερα. Θέλω να μου πεις, να δεις από εδώ, ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα στη Σύφνο και τι την κάνει ξεχωριστή. Αυτό φίλε, αυτή είναι η ερώτηση. Είναι ακόμα Κυκλάδες, επειδή μου είναι ακόμα νησί, δεν έχει γίνει Μύκονος π.χ. Είναι αυθεντικό, το κρατάει πάρα πολύ καλό και αναβαθμίζεται στο καλύτερο, με όμορφο τρόπο. Το είναι πολύ μάθος. Σε ευχαριστούμε, Τζόρτζ. Γνωρίσαμε και τον Γιώργο, τρομερό παιδί, τρομερός φωτογράφος και τώρα κατευθυνόμαστε προς Χρυσοπηγή. Χρυσοπηγή είναι μια περιοχή εδώ στο νησί, η οποία όλοι οι άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τις τελευταίες 15 ώρες μου έχουν πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτώ και να τριγυρίσω. Φτάσαμε Χρυσοπηγή, εδώ είναι η χαρακτηριστική εκκλησία της περιοχής που βλέπετε πόσο όμορφα κάθεται στη μέση και έχεις δίπλα και μπροστά το απέραντο ελληνικό κυκλαδίτικο γαλάζιο. Θεωρώ ότι αν κάποια στιγμή κάποιος θα ασχοληθεί με φιλμ, εγώ το έχω από τη σχολή μου, σπουδάζω φωτογραφία, ούτως ή άλλως πρέπει να ασχοληθώ με φιλμ. Έτσι τα έχουμε. Αλλά όταν κάποιος αρχίσει και ασχολείται με φιλμ και τραβάει με φιλμ και μάθει να κοιτάει αλλιώς, να φωτομετρεί με το μάτι και να βγάζει μια σωστή έκθεση με το μάτι, πας μετά σε mirrorless κάμερα και είσαι top, top of the top. Σήμερα κάνουμε και σεμινάριο από τον Κοσμά φωτογραφικό. Και σε περίπτωση που δεν το έχετε παρατηρήσει, αγαπητοί μου φίλοι, σε μετάκι, αυθεντικό, πιο αυθεντικό δεν γίνεται. Πώς σας λένε? Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που κάνει αυτό το νησί, τη Σύφνο, ξεχωριστή για εσάς. Οι κάτοικοι, οι άνθρωποι. Σε όλο τον κόσμο που θα πας υπάρχουν ωραία μέρη. Έτσι. Υπάρχουν φανταστικά μέρη όπου να γυρίσεις και να δεις. Και στα πιο φτωχά μέρη και στα πιο πλούσια υπάρχουν ωραία μέρη. Εάν το τοπίο είναι ωραίο και μιλήσεις σε κάποιον και αρχίζεις και σε βλαστημάει ή σε κοροϊδεύεις, αυτό είναι το... Τι να το κάνεις στο τοπίο, πες μου. Δεν σου χαλάει. Εδώ ο κόσμος είναι διαφορετικός. Ο κόσμος είναι, προσέχει το νησί του για να έχει. Τουρισμός είναι... για μένα ο καλύτερος που υπάρχει και Αύγουστο να έρθεις που είναι γεμάτα τα πάντα, πάντως όλα τα μέρη. Ναι. Θα το δεις αλάβει το νησί. Τέλειο. Θα το δεις αλάβει. Άρα αυτό είναι το κατοίκον των ανθρώπων. Τώρα η θάλασσα δεν είναι μπουνάτσα κάθε μέρα, έτσι, έχει και τα κυματάκια της. Ναι. Έτσι είμαστε κι εμείς οι άνθρωποι. Το 95% είναι φανταστικοί οι άνθρωποι, είναι πάρα πολύ καλοί. Φοβερό φαγητό. Και φαγητό. Έμα, το νησί του Τσελεμεντέ εδώ. Εσείς πόσο καιρό τώρα είστε εδώ πέρα που ήρθατε από εδώ? Έχω καμιά δεκάρια χρόνια εδώ στην εκκλησία. Πώς είναι να μένετε σε αυτά εδώ τα πανέμορφα σπιτάκια? Okay. Όταν στη ζωή σου έχεις χορτάσει αρκετά πράγματα και κάθεσαι σε αυτό εδώ τον παράδεισο και πίνεις τον καφέ σου και περνάει ο νέος, η γιαγιά, ο παππούς, καλημέρα. Καλησπέρα. Έλα κάτσε να πιούμε ένα καφεδάκι, κάτι να μιλήσουμε, να κάνουμε. Εκεί αισθάνεσαι παράδεισο. Τι να το κάνω εγώ τα Χάντια και τα αυτά και άλλα νησιά που είναι έτσι. Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Ναι. Τι να το κάνω εγώ το show. Λοιπόν, ταπεινώσου λίγο. Κάτσε σε ένα μέρος να χορτάσεις, να ευχαριστηθείς τη ζωή σου. Ζήν απλή. Να μην πειράξεις κανέναν, ναι. Ποτέ.
Μην πειράξει κανένα. Α τον άλλο να σε πειράξει. Δεν πειράζει. Mm-hmm. Δεν πειράζει γιατί είναι και τη μόδα τώρα να κοροϊδεύει ο ένα τον άλλο να νομίζει ότι εκείνο είναι ο προχωρημένο, ο χάι και εμεί είμαστε κάτι άλλο διαφορετικό. Ή εσύ, ή εγώ. Αφού, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού μου ζήτησες κάτι να σου πω, εντάξει. Και μοιραστήκατε μαζί μου τις σκέψεις σας. Να γίνω κι εγώ φίρμα, να με δείξεις. Σε ευχαριστούμε. Αν με ρωτήσεις να χαρακτηρίσω την εμπειρία μου που έχω ως τώρα, έτσι, με από τις 9.30 το πρωί εδώ πέρα, σου βαράω ένα 15 στα 10. Δεν ξέρω, έχει μια μαγεία ρε φίλε η Σύφνος. Ήρθαμε και στο κάστρο εδώ στη Σύφνο. Η θέα μιλάει από μόνη της. Κοιτάξτε εδώ πέρα κατάσταση. Είμαστε στην περιοχή εδώ στο κάστρο στη Σύφνο. Τα λόγια είναι περιτά. Κάθε μέρα που περνάει και κάθε ώρα που περνάει βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Και εντάξει, απίστευτο. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Σπύρος Δάφνης. Περνάω καλά, είμαι στα νησιά και κάνω βίντεο. Τα είπα ωραία. Ο Ευτύχης πρέπει να αρχίσει να τρέμει λίγο. Ο Πονομάροφ, έρχομαι για σένα. Τάσο Δούση, τρεμείς από τώρα να το ξέρεις. Θα το κρατήσω αυτό για thumbnail, έτσι. Λίγο χαμογελάκι. Thumbnail. Μίγα φύγει από εδώ. Φύγει. Yeah. Αρχαίο τείχος. It's up there. It's up there? Yeah, thumbnail. Okay, thank you. Oh, thank you. We're coming too. Okay. Thank you. Δύο ώρες μετά ήρθαμε επιτέλους, κάτσαμε να φάμε για κάτι. Θα πιούμε για κάτι γιατί δεν γίνεται άλλο. Πεινάω. Μιστερ Νίκο, αν σας ρωτήσω ποια είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, τι θα μου λέγατε? Έχω πάρει μακαρόνια με σαλόμο εγώ. Dolce salmone λέγεται στο μενού. Καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη. Πάντα τέτοια. Όχι, εγώ είμαι από Ιταλία. Κάνουμε εδώ μια καινούρια τυπολογία, ας πούμε, από κουζίνα. Οποίος παντρεύουμε τα ελληνικές γεύσεις με τις ιταλικές. Τέλειο. Και κοσμοποιούμε πολλά υλικά από Σύφνος, όπως το κατσίκι, μανούρα, ρεβίθια. Σου κάνω ένα παράδειγμα, έκανα ένα γνωστό γλυκό ιταλικό που το λένε κανόλο. Η γέμιση τη κάνω με μια μους από μπακλαβά, ας πούμε. Οπότε είναι κάπου έτσι η κουζίνα, δηλαδή η ελληνική γεύση με ιταλική μαζί. Εγώ επειδή είμαι από τους μεγαλύτερους φαν ιταλικού φαγητού γενικά, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί η ελληνική κουζίνα μαζί με την ιταλική κάνει. Είναι τέλειο. Ένα combination μόνο για success. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Είναι μια κάτι καινούρια. Δεν είναι, ας πούμε, μόνο ιταλικό μαγαζί. Το έψαξα χρόνια αυτό και βρήκα ένα τρόπο που όντως τα πιάτα είναι λίγο διαφορετικά από όλες τις άλλες κουζίνες. Σας δίνουμε το σεβασμό και σας ευχαριστούμε για τα όμορφα πιάτα που μας προσφέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια με όλα. Χάρηκα. Χάρηκα και εγώ. Μας έφερε ο σεφ εδώ πέρα ένα γλυκό, τώρα πείτε μας. Αυτό είναι ένα συνδυασμός ιταλική και ελληνική. Okay. Απ' έξω είναι ζύμη κανόλο που είναι ένα γλυκό από Σικηλία. Okay. Και από μέσα είναι γεμιστό με μια μους μπακλαβά και μια σος με μαστίκα από κάτω. Λοιπόν, δοκιμάζουμε δηλαδή και σας λέμε. Πέρδες. Λοιπόν, χαρά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και τιμή μας, να το πω έτσι. Ευχαριστώ. Thank you very very much. Bye bye. Grazie. Prego. Grazie. Πες μια γνώμη. Δεν είμαι του γλυκού, αλλά όπως πάει, μάλλον σιγά σιγά θα γίνω. Μπράβο στο σεφ. Πολύ αγάπη στο μαγαζί, δείξε εδώ, στο μαγαζί. Το Dolce. Πολύ αγάπη στο μαγαζί, στο Dolce, εδώ στο κάστρο. Σε περίπτωση που έρθετε εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή, να τους τιμήσετε. Οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί. Και εντάξει, ένα ευχαριστώ δεν είναι άρκετο. Φεύγουμε από εδώ τώρα που περάσαμε τέλεια, φάγαμε τέλεια. Κύριε Νίκο, μεταφερόμαστε αυτόματα και γρήγορα πίσω στο ξενοδοχείο για να σας δείξω και επίσημα το δωμάτιο και την τρομερή σουίτα που μας δίνει η Hotel Operation για το συγκεκριμένο project. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, έφτασε η ώρα που όλοι περιμένετε. Ξανά. Γιατί? Γιατί στην ώρα που βγάλεις το που είπες στο λιπόδι, πάω εγώ πάνω. Α, ναι, φύγε. Πες μου. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε.
Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Ήρθαμε πίσω σε αυτό το καταπληκτικό ξενοδοχείο, στο Nival Boutique Hotel εδώ στη Σύφνο. Και ήρθε η ώρα να σας κάνω tour σε άλλο ένα απίστευτο δωμάτιο. Στο δωμάτιο που αν δεν υπήρχε η Hotel Operation δεν θα μπορούσα να έχω. Και αν δεν υπήρχατε εσείς που βλέπετε τα βίντεο και με υποστηρίζετε από πέρσι, δεν θα μπορούσα επίσης να βρίσκομαι εδώ πέρα. Λοιπόν, Κοσμά. Με παρατηρήσει, είμαι ok, όλα τέλεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εδώ. Βλέπετε ότι έχουμε αυτήν εδώ τη τρομερή πόρτα, η οποία είναι πόρτα ασφαλείας, αγαπητοί μου φίλοι. Τρομερή, δεν παθαίνει τίποτα. Βάζεις το κλειδί και ξέρεις ότι ούτε καν ο στόλος του Ερντογάν δεν μπορεί να μπει μέσα. Κοίτα εκεί, δείξε αυτό το τρομερό, τρομερό. Αυτό θέλω να το πάρω όπως βλέπετε, τελείως όπως είναι στο σπίτι. Αλλά θα του το αφήσω, δεν θα το ψηρίσω, θα το αφήσω εδώ πέρα. Πολύ ωραίο έτσι designato. Πήγαινε τώρα λίγο πιο πίσω να δουν εκεί εδώ ο κόσμος τι έχουμε. Λοιπόν, το καλό με τους καναπέδες είναι ότι μπορείς να αράξεις, να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Έχει πολύ έτσι ωραία μαξιλάρια και τα μαξιλάρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης, δεν είναι ένας απλός καναπές. Αυτός ο καναπές εδώ πέρα κάθεσαι και βολεύεσαι. Δηλαδή, μπορώ να κοιμηθώ εδώ πέρα. Θέλω, μη σου πω ότι θέλω να κοιμηθώ εδώ πέρα. Αλλά. Και μη σου πω ότι αν δεν κοιμηθώ σε αυτόν τον καναπέ, θα κοιμηθώ σε αυτόν εδώ τον καναπέ. Γιατί αυτός ο καναπές είναι ακόμα καλύτερος. Και ξέρετε γιατί είναι καλύτερος. Δεν έχω να πω γιατί, αλλά είναι οι ίδιοι καναπέδες. Αλλά γενικά είναι πολύ καλοί και οι δύο. Άρα θες να πεις ότι εσύ θα πάρεις καναπέ και εγώ θα κοιμηθώ στο υπερντούπερ κρεβάτι σήμερα. Θα το συζητήσουμε αυτό, θα το συζητήσουμε, αλλά προς το παρόν εδώ έχουμε την τσάντα του Κοσμά που ήρθε για σχεδόν 24 ώρες και έφερε και τη βαλιτσούλα. Και κοιτάξτε εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έχεις τον καναπέ σου, έχεις και το δεύτερο καναπέ σου και έχεις εδώ πέρα όλο αυτό το τρομερό κομμωδινάκι. Μπορείς να βάλεις ό,τι γουστάρεις, τα κοκτέιλ σου, το φαΐ σου, το πρωινό σου. Μπορείς να πάρεις κάτι από κάτω και να έρθεις να το φας εδώ πέρα. Σε περίπτωση που είσαι λίγο introvert και δεν θες να είσαι με πολύ κόσμο, ειδικά τώρα σε εποχές COVID. Μπριζούλες για να φορτίζουμε το μικρόφωνο μας που χάνει μπαταρία συνέχεια. Τέλειο. Λοιπόν, αν γυρίσεις, τώρα εδώ είναι λίγο πιο σκοτεινή αυτή η μεριά του δωματίου. Έχουμε ντουλάπα ανοιχτή, open work για να βλέπεις τι έχεις, κρεμάστερς. Κοιτάξτε εδώ, έλα λίγο πιο εδώ. Οπα. Ανοίγει έτσι, ξαναπάς, τσικ, έκλεισε. Και μπορείς να βάλεις όλα σου τα αγαπημένα κρυφά πράγματα ώστε να μην τα βλέπουν οι καμαριέρες. Τις οποίες αγαπάμε γιατί μας έκαναν το δωμάτιο μούρλια τέλειο καθαρότατο. Ξεκινάμε εδώ. Εδώ έχουμε το τρομερό αυτό γραφείο που μπορείς να βάλεις τον υπολογιστή σου να κάνεις edit που εγώ δεν έχω κάνει μέχρι τώρα. Γι' αυτό θα αργήσετε να το δείτε αυτό το βίντεο. Έχουμε μία τηλεόραση, 35 LG. Όχι μια τυχαία μάρκα. Βάζεις και φιλαράκια The Reunion εδώ πέρα και βλέπεις. Κατάλαβες, τέλεια. Λοιπόν, ελάτε τώρα και στο πιο σημαντικό μέρος του δωματίου. Όπως μπορείτε να ακούσετε, έχει ηχό σε περίπτωση που δεν ακούγεται καλά. Έχουμε αυτό το άκρος μινιμαλιστικό μπάνιο. Έχουμε αυτό το. Έχουμε εδώ το τζάμι που μπορούμε να κάνουμε το ντουζ μας και να είμαστε σαν βασιλιάδες και σαν βασίλισσες. Εδώ κρεμάμε τις πετσετούλες μας μετά το μπάνιο. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Λοιπόν, έχουμε τρομερή μινιμαλιστική τουαλέτα. Τρομερό! Πώς λέγονται αυτά, πώς λέγονται, νυπτήρες. Σας έχω πει και στα προηγούμενα βίντεο ότι οι νυπτήρες είναι πάρα πολύ σημαντικοί, να είναι μηχανικά σωστοί, να πέφτει το νερό μέσα. Τέλεια. Καθρέφτης, σαπούνια και από κάτω έχουμε όλων των ειδών πετσέτες για να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε σε εισαγωγικά. Κοιτάξτε εδώ, είμαστε στη μέση του δωματίου. Έχουμε αυτό το τρομερό καθρέφτη εδώ πέρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το minimal countertop το οποίο έχει εδώ πέρα τις πετσετούλες του. Τα Apivita φυσικά γιατί είμαστε sponsored by Apivita στα τελευταία βίντεο. Εδώ πέρα έχει ειδικό τέτοιο με τις παντοφλίτσες που μας τις κάνουν τώρα. Και έχει και hair dryer με θικούλα ειδική signature. Εδώ σε παρακαλώ. Έχουμε δικό μας προσωπικό νεσπρεσικό μηχάνημα. Και εδώ πέρα κρύβεται το αριστοκρατικό ψυγείο στο οποίο έχω κλέψει τα νερά γιατί τα δικαιούμαι. Και τώρα ερχόμαστε στο πάρα πολύ σημαντικό σημείο του βίντεο. Κυρίες και κύριοι, εδώ δεν θα μείνω εγώ σήμερα. Θα κάνω τη δωρεά και θα μείνει ο Κοσμάς. Γιατί είναι ο guest μου. Ωχ, Θεέ μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7! 7 μαξιλάρια για αυτόν που έρχεται και απολαμβάνει τον ύπνο του εδώ πέρα. Δεν θα σηκώσω τώρα να σας δείξω και αυτά τα φώτα. Όχι, λάθος, περίμενε. Το κόβουμε αυτό στο edit. Τη θεία σου. Και έχουμε και αυτά τα τρομερά design, τα λαμπατέρ, αυτό και αυτό. Το οποίο τη νύχτα σου δίνει απίστευτα vibes. Απίστευτα vibes. Και έχουμε και αυτές τις μινιμαλιστικές. Εδώ είναι η ντουλάπα, μία ντουλάπα. Που πάνω έχει και μπουρνούζι, γιατί το ξενοδοχείο μας δίνει τα πάντα. Σας το έχω πει, αυτό το ξενοδοχείο δεν παίζεται. Σας δείχνω τη δεύτερη ντουλάπα, η οποία έχει μέσα και το χρηματοκιβώτιο που κρύβω όλα τα εκατομμύρια ευρώ που δεν έχω φέρει μαζί μου. Ανοίγω την κουρτίνα
και σας παρουσιάζω αυτή την θέα. Σας καλωσορίζω στη Σύφνο για ακόμα μία φορά. Αν κοιτάξουμε στα αριστερά μας, έχουμε μία από τις πιο καλέσθητες πισίνες σε όλο το νησί. Βλέπετε εδώ πέρα τη θέα όλη της Απολωνίας, που είναι η πρωτεύουσα, όπως έχω πει πολλές φορές, του νησιού. Από εκεί ο ωκεανός. Το απέραντο γαλάζιο που συνηθίζω και λέω. Και κάπου εδώ τελειώνει το tour αυτού του όμορφου δωματίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Συνεχίζουμε με το υπόλοιπο της ημέρας. Όπως σας είπα στην αρχή της ημέρας, σήμερα έχουμε ένα challenge. Πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε μια συγκεκριμένη φωτογραφία. Έχουμε ανέβει μάλλον σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία που έχω έρθει ποτέ. Και ήρθαμε στο πιο ψηλό σημείο εδώ στη Σύφνο, στον Άγιο Σιμεών. Αλλά με το θέαμα και τη θέα που βλέπω από εδώ πέρα, το τελευταίο που πραγματικά με νοιάζει είναι να βγάλω τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι το οποίο δεν περιγράφεται με λόγια. Ρε, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Δεν θα μπορέσω ποτέ να περιγράψω αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή με τα μάτια μου και αυτό που με κάνει να νιώθω αυτή η θέα. Ήσασταν εδώ, κύριε. Ο κύριος ήταν εδώ. Ήσασταν εδώ, μετά ήρθατε εδώ. And the next stop is here. Λοιπόν, το challenge έγινε, οι φωτογραφίες βγήκανε, ό,τι πιο επικό έχουμε κάνει ποτέ. Και κάπου εδώ, φίλοι μου, είναι που τελειώνει και αυτό το βίντεο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι αυτό το σημείο και για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω τη Hotel Operation που κάνει sponsor όλο αυτό το ταξίδι, αλλά και το Nival Boutique Hotel. Η Σύφνος γενικότερα είναι ένα μαγικό νησί, ένα νησί που δεν περίμενα ποτέ να μου αρέσει τόσο πολύ, που μπορώ να πω ότι αν έμενα εδώ, ας πούμε, 2 μέρες ακόμα και επίσημα θα ήμουν ερωτευμένος. Αλλά τώρα να σας πω και για το ξενοδοχείο. Το interior και το exterior design στο συγκεκριμένο μέρος είναι τουλάχιστον σαγηνευτικό. Το έχετε δει σε τόσα clips ότι η τοποθεσία που βρισκόμαστε είναι απλά μαγική. Το δωμάτιο στο οποίο έμεινα ήταν τεράστιο, ήταν πεντακάθαρο, καλέσθητο, δίνει μια τρομερή ατμόσφαιρα σε αυτόν που έρχεται και μένει μέσα. Αν μπορούσα να περιγράψω με μία λέξη την εμπειρία μου εδώ στο Nival Boutique Hotel, θα ήταν ποιοτική. Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μου. Mr. Guest νούμερο 3 έφτασε στο τέλος. Θέλω να σας δω στο επόμενο βίντεο, γιατί θα υπάρξει και επόμενο βίντεο. Φεύγω τώρα από Σύφνο και πάμε αλλού. Ευχαριστώ Nival Boutique Hotel, ευχαριστώ Hotel Operation. Τα λέμε στο επόμενο. Κόσμα, τι κάνεις εδώ πέρα, το ζεις? Το γεγονός ότι εσύ εδώ πέρα μένεις και κάνεις βιντεάκια δεν σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να το ζήσω. Και θέλω να το ζήσω, έχω βάλει το μπουρντουζάκι μου, αράζω και αποφάσισα να φτιάξω ένα καφεδάκι εδώ στο προσωπικό μου μπαρ. Γι' αυτό αποφάσισα να φτιάξω ένα καφέ στο προσωπικό μου μπαρ.
Είσαι σε πόλωση, αφέντη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.